εκπρόσωπο τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτη Λιασίδη. Κύριε Λιασίδη, καλό μεσημέρι. Καλώς το μεσημέρι, κύριε Σαββά, σας και στον κόσμο μας παρακολουθεί. Λοιπόν, σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην περιοχή μας, την έκρηθμη αυτή κατάσταση, τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, συνεχίζονται εδώ, έτσι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο εστία και η δική σας συνδρομή της πολιτικής άμυνας. Ποια είναι αυτές τις μέρες, κύριε Λιασίδη? Ναι, είναι σε εξέλιξη το σχέδιο εστία. Εμείς προσφέρουμε διαμονή, διατροφή και διακίνηση στο άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Ναι, σήμερα έχουμε. Σήμερα όχι, δεν έχουμε, ναι. Δεν έχουμε στο παροστάδιο, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε εκπρόσωπο στο κέντρο συντονισμού στη Λάρνακα, mm-hmm. που παρακολουθεί οτιδήποτε συμβαίνει. Προετοιμαζόμαστε και προσφέρουμε όσο μπορούμε και εμείς συνδράμουμε στην υλοποίηση του σχεδίου εστία. Μάλιστα. Τώρα σας έχουμε καλέσει διότι έχουμε ενημερωθεί ότι αρχίζει 23 Οκτωβρίου εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία στη δύναμη της πολιτικής άμυνας. Είναι αυτό που σας ρωτούσα. Μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες, αν έχουμε ακόμη αυτό το σχέδιο, αυτό το πλάνο στην πολιτική άμυνα να πηγαίνουν κατά κύριο λόγο γυναίκες που επιστρέφουν από σπουδές, αντιλαμβάνομαι. Και είναι, ναι, και οι άντρες που ολοκληρώνουν το στρατό, την εφεδρεία. Ναι, ναι, πολύ σωστά τα έχετε πει. Ξεκινούμε τη Δευτέρα με τις γυναίκες, οι οποίες στην ουσία τελειώνουν το Λύκειο, αλλά θα πάει για σπουδές, θα τους δώσουμε αναστολή μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους. Και όταν τελειώσουν, θα επιστρέψουν πίσω να κάνουν τη θητεία τους. Και επίσης έχουμε και τους άντρες, οι οποίοι τελειώνουν από την Εθνοφυλακή, από την Εθνική Φρουρά, και θα κάνουν την υπηρεσία τους για 2 χρόνια στην πολιτική άμυνα. Άρα είναι οι γυναίκες που γεννήθηκαν το 2001, το έτος αυτό, και οι άντρες που γεννήθηκαν το 1969 και διαμένουν 69, εδώ, στην μάλιστα. Κύπρο. Μάλιστα. Έχουμε όμως και εξαιρέσεις. Ναι. Γιατί να μην πηγαίνουν, ναι, δηλαδή οι άντρες βουλευτές, να μου πείτε, αυτοί δεν ξέρω πώς πήγαν και στρατό κάποιοι. Εντάξει, η νομοθεσία αυτό λέει, οφείλουν να εγγραφούν, να συμπληρώσουν τα έντυπα που πρέπει, και θα εξαιρεθούν με βάση την νομοθεσία. Ναι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί είναι αλλού ή κάνουν κάτι άλλο σε κάθε περίπτωση. Ναι, πείτε μας τώρα, είναι υποχρεωτικό, παίρνουμε κάποιο χαρτί? Δηλαδή, τα κορίτσια που γεννήθηκαν το 2001, τους έχει ήδη αποσταλεί κάτι στο σπίτι να ενημερωθούν? Ναι, έχει ήδη πάει επιστολή, ναι, και έχουν ενημερωθεί και θα παρουσιαστούν για να συμπληρώσουν τα έντυπα και θα ξεκινήσει η εκπαίδευση με τη νέα χρονιά. Ναι. Είναι υποχρεωτικό, έτσι, αν δεν εμφανιστούν, υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις? Ναι, αν κάποιος δεν παρουσιαστεί, είναι ανυπόταχτος ή ανυπόταχτη και θα έχει τις ανάλογες ποινές. Ποιες είναι αυτές οι ποινές, κύριε Λιασίδη? Τώρα ακριβώς θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ναι. Έχουμε όμως, ναι, έχουμε αυτούς που δεν το ποσοστό. Ξέρετε, ένα αριθμό, για παράδειγμα, πόσες γυναίκες θα έπρεπε, περιμένετε? Ορίστε. Λέω, πόσες γυναίκες που έχουν γεννηθεί το 2001 περιμένετε? Δεν έχω αυτούς τους αριθμούς, γιατί λαμβάνεστε, όπως σας έχω πει, είναι και τα άτομα τα οποία θα πάρουν αναστολή. Ναι. Θα έχουν αλλά ένα ποσοστό κάθε χρόνο, αυτό είναι κάθε χρόνο το κάλεσμα, σωστά? Ναι, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο ίσως να μην μπορεί, ίσως να είναι στο εξωτερικό, αλλά εμείς κάνουμε την έρευνα μας και δηλαδή πρέπει να σιγουρευτούμε ότι εγώ συνεστική. Ποιο είναι αυτό το ποσοστό, να δούμε, αν συμμορφώνεται ο κόσμος? Δεν έχω αυτά τα στοιχεία τώρα μπροστά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Λιασίδη, ναι, άρα καλούνται και πάνε. Και τι τους περιμένει? Ειλικρινά, έχω πάει κι εγώ, αλλά δεν θυμάμαι. Θυμάμαι να είμαι κάπου στα κεντρικά της πολιτικής άμυνας. Κάτι με κάποια, ναι, ασυρμάτους κλπ. Θυμάμαι. Δεν είναι καλά να τα ξεσκονίζουμε λίγο αυτές τις γνώσεις μας? Ναι, 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 σίγουρα. Να πούμε ότι έχουμε 5 τμήματα ως πολιτική άμυνα. Το τμήμα έρευνας και διάθεσης, το οποίο σύνολο είναι εθελοντές, δεν εμπλέκουμε, ναι, υπόχρεους. Είναι το τμήμα μερίμνας, το οποίο προσφέρει την διαμονή, συζήτηση κλπ. Με τα αντίσκηνα και όλα αυτά. Είναι το τμήμα συνοικιοφυλακής, το οποίο είναι αυτά τα άτομα υπηρετούν στην περιοχή τους αποκλειστικά, ναι, και ξέρουν όλες τις περιοχές της γειτονιάς τους, ώστε να ξέρουμε, ας πούμε, τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Και επίσης και το τμήμα επικοινωνιών, το οποίο βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην λειτουργία των κέντρων ελέγχου επιχειρήσεων. Μάλιστα. Και δίνουμε τα τηλέφωνα για κάθε επαρχία, αν μπορούν να επικοινωνήσουν. Και πρώτες βοήθειες να πω επίσης, ένα άλλο τμήμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που εδώ έχουμε κάποιους αριθμούς, γύρω στα 300 άτομα κάθε χρόνο βγαίνουν ως πρώτη βοήθεια από την πολιτική άμυνα, και είναι μια έμμεση συνεισφορά της πολιτικής άμυνας στην κοινωνία μας. Μπορώ να έρθω κι εγώ να παρακολουθήσω μαθήματα πρώτων βοηθειών τώρα?
Εάν εγγραφείτε θελόντρια, ευχαριστώ. Είναι μόνο για τα μέλη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ναι. Κύριε Λιασίδη, βλέπετε, ευχαριστώ. Επικοινωνήστε. Είναι καλό. Ό,τι μάθουμε είναι καλό. Σίγουρα, πολύ μακάρι να μην χρειαστεί. Ναι. Κύριε Λιασίδη, σας ευχαριστώ πολύ.